Καλό απόγευμα. Κάνετε μια βόλτα, φάτε μάτια ψάρια. Δείτε εδώ το μπάγκο, τι καλούδια έχει. Μοσχοβολάει Κρήτη και μοσχοβολάει Νοστιμιές. Η Άννα είναι δίπλα μου. Άννα, καλώς ήρθες. Κάτσε να δω και το πίσω. Καλώς σας βρήκα. Η Άννα η Φραντζεσκάκη, φυσικά, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών. Μαλβαζία. Μαλβαζία, από πού μας έρχεσαι, προσανατόλισε τον κόσμο που δεν ξέρει το σύλλογό σας. Λοιπόν, είμαστε ένα σύλλογος γυναικών, ερχόμαστε από τον Δήμο Μαλβιζίου. Μόλις έχουμε κλείσαμε 3 χρόνια από την ημέρα ιδρυσής του. Και να τα χιλιάσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο στόχος μας όταν μαζευτήκαμε έτσι μια παρέα γυναικών για τον ιδρύσμα αυτό το σύλλογο ήταν να έχουμε δράσεις για τις γυναίκες και όχι μόνο. Τα μέλη μας απλά είναι γυναίκες, αλλά οι δράσεις μας απευθύνονται σε όλο τον κόσμο. Από παιδιά, εφήβους, γυναίκες, άντρες. Έχουμε και δράσεις, ας πούμε, αργότερα και για τους άντρες. Θέλαμε να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας μέσα από τις δράσεις μας και να συνεργαστούμε μέσα από φορείς, από συλλόγους, άλλους και ήδη έχουμε συνεργαστεί με αρκετούς. Λοιπόν, έρχεσαι σήμερα στην εκπομπή και σήμερα συνεχίζουμε αυτή την παράδοση που έχουμε καθιερώσει και φέτος, συνταγές από σπίτι. Σύλλογοι και φορείς που αγαπούν το νησί, τον πολιτισμό των γεύσεων, μας συστήνουν παραδοσιακές συνταγές. Θα μας κάνεις ένα φαγητό, είναι αυτό το μαμαδίστικο ρε παιδί μου το φαγητό, που έχεις μάθει από ποιον? Από τη μαμά μου. Είναι... Είναι από τις πιο παλιές, θεωρώ, παραδοσιακές κριτικές συνταγές. Κουνέλι στη φάδο, με πολλά πολλά κρεμμυδάκια. Λιποθυμώ. Είσαι μαμά. Είμαι μαμά, ναι. Έχω 2 υπέροχα παιδιά. Αγόρια. Αλλή μόνο μία μαμά αυτό λέει για τα παιδιά της, αλλά είναι όντως υπέροχα. Έχω ένα αγόρι που είναι πρωτοετής φοιτητής στο τμήμα οικονομικών στην Αθήνα. Παντρεύτηκε 12 χρονών, τον έκανε στα 13. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μία κόρη 16 χρονών, πρώτη ηλικία. Καλή πρόοδο. Ευχαριστώ πολύ. Τον άντρα με στη φάδο, τον έριξες? Όχι, όχι. Δεν είναι από τα πολύ αγαπημένα του, αλλά το τρώει. Λοιπόν, εγώ σου υπόσχομαι ότι θα φάω. Έχετε γεμίσει τον μπάγκο με συγκλονιστικά πράγματα, μοσχομυριστά και υποθέτω πεντανόστιμα. Θέλεις να μας πεις, γιατί δεν είσαι μόνο εσύ, είστε πολλές. Είμαστε πολλές. Ναι. Από την ποδιά που φοράς μέχρι το τελευταίο γλυκάκι, κάποια ταλαντούχα καλή νοικοκυρά έβαλε την αξιοσύνη και τις συνταγές της. Τι είναι όλα αυτά? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσω με την ποδιά. Έλα, μας την έφτιαξε. Λοιπόν, είναι και ντυμένη. Είναι και ντυμένη. Είναι κυριλέ. Είναι χρυσοπίκυλτη. Και είναι και ντυμένη στο χέρι. Στο χέρι είναι και ντυμένη. Από την επιμορφώτρια κοπτική ζεραπτική, την κυρία Τριγώνη Πατακιούτη Αριερό. Είναι επιμορφώτρια δική μας και στο σύλλογό μας. Δείχνει κοπτική ραπτική στα μέλη μας. Και είναι και επιμορφώτρια παραδοσιακών στολών. Και κριτικών και εκτός Κρήτης. Τερζίνα που λένε. Ναι. Είναι πολύ ταλαντούχα. Μόλις χθες την πήρα τηλέφωνο και την γέννησε χθες το βράδυ. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια στα χέρια της. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το ρολό σοκολάτας που μας το έφτιαξε μια αγαπημένη φίλη, η Κομπολάκη η Γιάννα. Καλά, δεν υπάρχει. Και σε ζαχαροπλαστείο το βλέπεις, ναι, αυτό. Ναι, είναι φανταστικό. Αυτά τα υπέροχα σοκολατάκια με διάφορες γεύσεις. Βλέπω καρύδι, αυτό φουντούκι. Είναι φουντούκι, αμύγδαλο και δαμάσκινο. Μας τα έχει φτιάξει η Κουμιανάκη η Θάλια. Γεια σου ρε Θάλια. Εδώ έχουμε ένα ραβανί παραδοσιακό. Απλά έχω ρίξει, το έχω φτιάξει εγώ. Έχω βάλει καρύδα, ναι. Μοσχοβολάει, γλυκά του κουταλιού βλέπω. Γλυκά του κουταλιού. Το γλυκό του κουταλιού, το νεράτζι, μας το έφτιαξε η Θάλια η Κουμιανάκη και η Ελένη η πεθερά της. Το γλυκό πορτοκάλι, το γλυκό κίτρο και το γλυκό περγαμόντο τα έφτιαξα εγώ. Χρυσοχέρες από αυτά. Ναι, μου αρέσουν αυτά πάρα πολύ. Παραδοσιακές χορτόπιτες. Παραδοσιακές χορτόπιτες που τις έφτιαξε η Βούλα, η Φουκαράκη μαζί με την... να διαβάσω λίγο το όνομα, Χριστοθέα Φουκαράκη. Παιδί μου, πεθερά, διαβάζε, πεθερά που να... και νύφη μαζί. Λοιπόν, συνεργάζονται, αμέ... δεν είναι παράδοση οι πεθερές με τις νύφες, έτσι. Ναι, ναι.
Και βγάλα ένα τέλειο αποτέλεσμα. Μετά που θα δοκιμάσετε, θα δείτε. Και εδώ είναι με τυρί μέσα. Είναι σαρικόπιτες. Σαρικόπιτες από τη Θεοφανά και τη Μαρία. Μέλος του Συλλόγου. Έχουν ωραίο σχήμα αυτές. Είναι μικρές. Αυτές μπορείτε να τις σερβίρετε λοιπόν, και με μία. Έχεις φέρει εδώ ρακί. Έχω φέρει ρακί από τον σύζυγό μου παραγωγή. Κάτσε να δοκιμάσω να σου πω αν έχει ταλέντο και ο σύζυγος. Θα πιεις μία να χαλαρώσεις. Δεν την πίνω πολύ. Σφινάκι, μια και. Έλα, εδώ έβαλα πολύ λίγο. Φέρ το πολύ σε μένα. Λοιπόν, δεν πιστεύω να μου μεθύσει και να το κάψω. Όχι, όχι, δεν θα. Ίσα θα τη δοκιμάσω. Στην υγεία τη Μαλβαζία. Γεια σα, κορίτσια. Έχει και άλλε κυρίε πίσω από τι κάμερε. Αυτό που βλέπατε το μαύρο, μη σκιάζεστε, είναι ο Νίκο που κάνει γερανό. Να δείξω επίση τα κρασιά μα, τα κάνει δώρο που με αυτό το κρασί θα μαγειρέψουμε κιόλα. Ο Παρασκευάς ο Νίκος είναι ο ποιείο, είναι και ξάδερφός μου και θα δοκιμάσετε μετά δύο ποτά με γεύση, το ένα είναι πορτοκάλι και το άλλο είναι κεράσι, αλλά φτιάχνει όλες τις γεύσεις τις φτιάχνει με ρόδι. Φρούτο. Είναι ποτοποιία μαζαράκι. Λοιπόν, και είναι ξαδέρφια μας και αυτά. Έχει ταλαντούχος όλοι. Λοιπόν, ναι. Δείτε εδώ, είναι φρουτοράκι και έχει ρακί που την παντρεύει με το πορτοκάλι και το κεράσι. Και ό,τι άλλα γεύση θέλετε. Ιδίποτο. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, έλα Μαρία, να τα. Θα τα πιούμε μαζί μετά. Και η καριδόπιτα, αυτή η ωραία καριδόπιτα, μας την έχει φτιάξει η Ρουκουνάκη, η Νούλα. Γεια σας, κορίτσια. Λοιπόν, δεν έχω ξεχάσει καμία. Στη Φάδο, έλα να μας συστήσεις τα υλικά σου και να ξεκινήσουμε να μαγειρεύουμε. Είναι στην πρίζα η κουζίνα, μην ξεφτυλιστώ. Ζαμπέτα. Δεν είναι στην πρίζα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά μέχρι να ζεσταθεί το μάτι, ε. Ναι, αυτό είναι αυτόματι, αρκεί να... Ωραία, άνοιξε. Ωραία. Χρησιμοποιείς λαδάκι ή πρώτη σου... Θα χρησιμοποιήσω λάδι. Θα χρησιμοποιήσω ένα φλιτζάνι τσαγιού περίπου, είναι αυτό, λάδι. Σε λίγο θα δείτε και την κάρτα των υλικών. Θα βάλω ένα κρεμμυδάκι, ένα μαχαιράκι αν είχα, να το κόψω λίγο, έτσι για να... Εντάξει, πάρω εγώ. Δεν κόβει πολύ αυτό. Δεν ξέρω τώρα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έτσι αλλιώς δεν θέλει πολύ ψιλοκομμένο. Αλλά θέλω να μου προσέχεις τα χέρια σου γιατί αυτό κόβει πάρα πολύ. Να το αφήσουμε. Κάνεις δουλειά με αυτό. Κάνω. Εντάξει. Έτσι αλλιώς δεν θέλει να κοπεί πάρα πολύ. Γιατί θα βάλουμε και ολόκληρα κρεμμύδια μετά. Ίσα να τσιγαριστεί και να σοταριστεί το κουνέλι. Θα ρίξουμε λοιπόν περίπου ένα κρεμμυδάκι εδώ μέσα. Το μυστικό για το καλό στη Φάδο είναι τα πολλά κρεμμύδια. Είναι τα πολλά κρεμμύδια. Για μένα μυστικό είναι να μην λιώσουν τα κρεμμύδια. Να έχουν το σωστό ψήσιμο. Και αυτό πώς το καταφέρνεις, Βεάννα? Στο σωστό χρόνο. Θα το δείτε σε λίγο. Θέλει πρώτα να σοταριστεί το κουνέλι με το κρεμμυδάκι. Και μετά από κάμποση ώρα, περίπου στο μισό, μετά από ένα τεταρτάκι, θα βάλουμε τα υπόλοιπα κρεμμύδια και τα υπόλοιπα υλικά. Ωραία. Θα βάλουμε ακόμα άλλο ένα, έτσι, και να βάλουμε και το κουνελάκι μέσα. Είναι από τις αγαπημένες συνταγές των παιδιών μου. Το κουνέλι. Θα ρίξουμε και το ένα κουνέλι. Ωραία κομμένο σε κομμάτια, βλέπετε, για να μπορεί να είναι ψηθεί και ομοιόμορφα. Είναι και υγιεινό κρέας το κουνελάκι, το αγαπάμε στην Κρήτη είναι πολύ. Είναι από τα πιο υγιεινά, μαζί με το κοτόπουλο. Κρέας, έτσι. Σωστά. Να βάλω και αυτό, ωραία. Δώσ' μου το αυτό. Λίγο χαρτάκι, πάση εδώ. Θα σου φέρω αμέσως χαρτί. Μισές δουλειά σήμερα μου κάνεις. Έλα.
έτσι λίγο το ανακατέψουμε, το χαμηλώσουμε μόνο λίγο, ναι. Γιατί το κουνέλι θέλει σιγανή φωτιά. Η αλήθεια είναι αυτή, νομίζω ότι και ένα άλλο μυστικό του είναι αυτό. Η σιγανή φωτιά. Για να κρατήσει και όλα τα αρώματα που θα βάλουμε σε λίγο. Σοτάρετε σιγά σιγά, να σκουπίσω λίγο τα χέρια μου. Και τώρα θα το σβήσουμε, θα βάλω λίγο αλατάκι. Και μετά το δοκιμάσουμε. Και θα το σβήσουμε με λίγο κρασί σε λίγο, έτσι να τσιγαριστεί. Μήπως χαμηλώσα πολύ τη φωτιά, ναι. Να τη δυναμώσω πάλι λίγο. Νομίζω στο 6 ή στο 7 θα είναι καλά. Δεν την ξέρω αυτή την κουζίνα, αλλά... Ναι, νομίζω ότι την ξέρω εγώ. Πάντα η Ανδριανή την άνοιγε. Βρε παιδί μου, αυτά τα αυτόματα πράγματα. Δεν θα μαγειρέψουμε σήμερα. Τώρα τι να κάνω, εγώ δεν ξέρω καθόλου. Μπράβο. Να το βρήκα. Θα σε κρατήσω εδώ. Ωραία. Μαζί θα κάνουμε εκπομπές. Το βρήκα. Νομίζω ότι μία νοικοκύρα πάντα θα το βρει. Λοιπόν, να ρίξουμε σε λίγο το κρασάκι μας. Είναι περίπου στο ένα ποτήρι κρασί. Βάζεις αλλά το λευκό αφήσω... κρασί, έτσι. Εγώ το συνηθίζω το λευκό κρασί. Εκτός, νομίζω, στο χταπόδι βάζω μόνο κόκκινο, που θέλω να δώσω λίγο χρώμα. Να. Και έχει άλλη ένταση, ναι. Το κόκκινο κρασί. Ναι, έχει άλλη γεύση εντελώς. Το χρησιμοποιώ εγώ πολύ το κρασί από το Ινοπίο. Είναι πολύ νόστιμο, το δοκιμάστε και μετά. Έτσι αλλιώς του ταιριάζει το κρασί, να το συνοδεύσετε. Λοιπόν, θα ρίξουμε ένα ποτηράκι κρασί, να το σβήσουμε. Κάτσε, να συνεργαστούμε για να κάνουμε αποτέλεσμα. Ωραία, λίγο περισσότερο, έτσι. Εντάξει. Ναι. Μια χαρά. Ωραία, το αφήνουμε σιγά σιγά. Αυτή είναι έξυπνη κουζίνα, θα δεις ότι σε λίγο θα αρχίσει να βράζει. Σε λίγο θα αρχίσει, ναι. Περιμένουμε τώρα. Είναι ένα φαγητό που είναι πολύ κλασικό ελληνικό, που είναι πολύ μέσα στην κριτική παράδοση, αλλά νομίζω για μία νοικοκυρά που κάνει τα πρώτα της βήματα, είναι ένα φαγητό που σε τρομάζει. Λες ότι είναι μπελαλίδικο και δύσκολο. Πολύ εύκολο, πάρα πολύ εύκολο. Πάρα πολύ εύκολο, θα το δείτε και σε λίγο. Την κόρη σου την έχεις βάλει στη διαδικασία. Ναι, με, και το γιο μου. Μπράβο. Δεν ρωτάτε για το γιο. Πρώτα το γιο και μετά την κόρη που είναι μπράβο, πιο μεγάλη. Μπράβο, γιατί μας έλεγε τώρα η ψυχολόγος λίγο πριν, η Ελληνίδα μάνα και δει κριτικιά, είναι, μην κάνει τίποτα ο γιος, τον έχει πασά. Νομίζω ότι το αντίθετο κάνω εγώ. Έχει μάθει να κάνει τα πάντα. Εκτός το να μαγειρεύει δηλαδή και να απλώνει ρούχα και να... Τώρα σπουδάζει στην Αθήνα, ζει μόνος του, πρέπει να κάνει κάποια πράγματα. Πρέπει μόνος του να τα κάνει. Οπότε δεν δυσκολεύεται καθόλου εκεί που είναι. Ωραία, μπράβο. Ναι. Τώρα εντάξει, κάποια δύσκολα φαγητά μουσακά δεν θα κάνει. Του τον στέλνω έτοιμο. Τα περάκι. Η αγάπη της μάνας έτσι τα αλλά τα υπόλοιπα τα κάνει. Ένα κοκκινιστό θα το κάνει άνετα. Μπράβο του. Πρώτα απ' όλα τα κοκκινιστά έχουν ακριβώς την ίδια διαδικασία. Εκτός δηλαδή το στιφάδο που προσθέτουμε περισσότερα κρεμμύδια, όλα είναι, έχουν την ίδια διαδικασία. Βήμα, ναι. Λοιπόν, και βλέπω εδώ έχεις και ντομάτα φρέσκια, έχεις και πελτέ, έχεις πάρα πολλά μυρωδικά. Έχω μπαχάρι, ναι. Μπαχάρι που το έχω και σε κόκκους. Θα τους χρησιμοποιήσεις. Θα χρησιμοποιήσω 2-3 κόκκους, ναι. Πιπέρι. Έχω πιπέρι και σε σκόνη και σε κόκκους. Αυτή είναι κόκκι πιπέρι με κανέλα μαζί. Έχουν δύο σε ένα, ναι. Φύλλα δάφνης, φύλλα δάφνης που είναι παραγωγή μας, την έχουμε στον κήπο μας. Όπως και τα κρεμμύδια, ξέχασα να σας πω, είναι παραγωγή μας κι αυτά. Έχουμε κήπο. Το αλατάκι μας, λίγη ζάχαρη θα ρίξω σε για όλα τα κοκκινιστά. Για να ισορροπήσει έτσι, λίγο μπράβο, η ντομάτας, τη γεύση. Βράζει το φαγητό σου, έχει αρχίσει το κουνελάκι. Ωραία. Όπω και του έχει δώσει το κρασί, τρελό άρωμα, έτσι. Ναι, φοβερό. Θα ρίξω τώρα σε λίγο και τα μυρωδικά.
και θα αφήσω στο τέλος. Τα κρεμμύδια περίπου πόση ώρα τα βάζεις πριν κατεβάζεις το φαγητό? Εκεί είναι το μυστικό μας. Ναι, ναι. Εγώ τα βάζω περίπου 1/4 μετά που θα ρίξω το κρασί. Μετά που θα το σβήσω με το κρασί, εκεί 1/4 με 20 λεπτά. Γιατί το κουνέλι περίπου γύρω στη μία ώρα θέλει. Ωραία. Οπότε υπολογίζω το χρόνο να μην, αυτό που λέμε, να στακώσει ούτε το κουνέλι ούτε τα κρεμμύδια, να βγουν ομοιόμορφα και τα δύο. Εμείς σας δείχνουμε τη συνταγή σε τηλεοπτικούς χρόνους. Μαγειρεύει αναγκαστικά η Άννα πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στην κουζίνα της, για να προλάβει να ολοκληρώσει αυτό το μαγειρικό θαύμα. Λοιπόν, θα ρίξουμε τώρα τα κρεμμυδάκια μας. Ωραία. Περίπου πόσα κρεμμύδια θα τα δούμε? 2 κιλά κρεμμύδια. 1,5 με 2 κιλά κρεμμύδια. Τα κόβω περίπου το κρεμμύδι στα 4. Ναι. Τώρα, θέλει κρεμμύδι. Ναι, ναι, θέλει το φαγητό. Αυτό θέλει κρεμμύδι. Θα ρίξω λοιπόν και τα μυρωδικά μου. Το μπαχάρι, λίγο μπαχάρι. Τώρα έχω συνηθίσει μετά από τόσο καιρό και τη συνταγή δεν την κοιτάζω από την αλήθεια. Εσύ τα ρίχνεις με το μάτι, ναι. Ναι, ναι, με το μάτι τα ρίχνω. Με κλειστά μάτια το κάνεις, το στιφάδο. Πιπεράκι που του πάει, σε όλα τα κοκκινιστά σχεδόν πάει το πιπεράκι. Τους κόκκους. Πες που μου δίνει τώρα, πιο έντονο έτσι. Αυτό το μυστικό, γιατί χρησιμοποιείς και κόκκους και σε σκόνη, δίνουν ένα τόνο παραπάνω. Παραπάνω, έτσι, ναι, ναι. Από άρωμα. Ναι, ναι, έτσι είναι. Η σκόνη όσο να είναι, όταν ναι, αλέθεται κάτι. Λοιπόν, τη ζαχαρίτσα μας, για εκεί γύρω στο μισό. Ζάχαρη βάζεις. Εκεί γύρω στο μισό κουταλάκι βάζω εγώ πάντα. Μια ιδέα. Ναι, εκεί. Ώστε να μην το καταλάβει κανείς, να μην το υποψιαστεί. Ωραία. Αλατάκι έχω ρίξει. Ναι. Ντομάτα και πελτέ. Ντομάτα θα τα ρίξω αμέσως μετά, να σοταριστούν έτσι λίγο, να μαραθούν τα κρεμμύδια. Θέλω να μαραθούν. Και θα τη ρίξω μετά την ντομάτα, με τον πελτέ κατευθείαν. Τώρα βγάζει άλλα αρώματα εντελώς, με όλα αυτά τα μπαχαρικά. Έτσι. Ναι, είναι ένα πάρτι από φοβερές μυρωδιές που θυμίζουν μαμά. Και γενικά το κουνέλι έχει πολλούς τρόπους παρασκευής. Πώς αλλιώς το φτιάχνεις? Εγώ το φτιάχνω, αυτό που αρέσει και στο σύζυγο, το φτιάχνω στη γάστρα, κρασάτο. Όπως είναι κομμένο έτσι, με κρεμμυδάκι και με λάδι και κρασί. Τίποτα άλλο. Το βάζω μέσα στη γάστρα, το αφήνω περίπου εκεί 3/4 και στο τέλος κόβω πατάτες, γιατί θέλουν και τις πατάτες τα παιδιά. Κόβω πατάτες, τις ρίχνω μέσα μας σε αυτό το ζωμό. Πρέπει με λίγο φοβερό νεράκι. Αυτή είναι η δική σου ιδέα. Και είναι και light, light. Ωραία. Στη γάστρα. Ναι, στη γάστρα. Τηγανιτό, το κλασικό κουνέλι. Ναι, το τηγανιτό πολύ που το αγαπάει όλος ο κόσμος. Ναι, ναι. Έτσι το κάνω. Αυτό τώρα το σερβίρεται με διάφορους τρόπους. Τα παιδιά συνήθως το θέλουν με τη γανιτή πατάτα, το στιφάδο. Αλλά και με μακαρόνια είναι πάρα πολύ ωραίο. Όχι, μωρέ, μια τηγανιτή πατάτα είναι ό,τι του πρέπει. Όταν θέλουμε να αποφεύγουμε τα τηγανιτά, βάζουμε και λίγο μακαρόνι. Είμαι της υγιεινής διατροφής, προσπαθώ λίγο έτσι να προσέχω. Λοιπόν, το επόμενο βήμα είναι η ντομάτα. Είναι πελτές. Αυτό θα το χρειαστείς ή να το πάρω από τα... Νομίζω όχι, νομίζω να όχι, δεν θα το χρειαστώ. Είναι μία κουταλιά πελτές που τον έχω ανακατέψει με λίγο νεράκι, ίσα. Είναι έτοιμος δηλαδή. Είναι έτοιμος, ναι, ναι. Κλείνω για να μην φεύγουν τα αρώματα, μόλις ανοίγουμε. Λοιπόν, βλέπετε έχουν μαραθεί τώρα τα κρεμμύδια. Βλέπω το να κατεβούν πολύ, έτσι να μας πάνε τα κρεμμύδια. Να ρίξω λίγο την ντομάτα. Βλέπω ότι δεν το πολύ ανακατεύεις. Δεν το πολύ ανακατεύω, να ναι, ναι. Λίγο απλά για να έτσι, μην κολλήσει. Ναι. Προσέξτε αυτή τη λεπτομέρεια, οι νέες νοικοκυρές βασικά. Και οι εργένιδες, που δεν ξέρουμε. Λοιπόν, ρίχνω την ντομάτα. Είναι περίπου 3 με 4 ντομάτες ολόκληρες. Ρίχνω το πελτέ. Και θα το αφήσω λίγο πάλι, γιατί στο τέλος δεν βάζω νεράκι καθόλου. Έχει ήδη κατεβάσει και το κουνελάκι τα δικά ήδη, υγρά. Και η ντομάτα έχει τα δικά της υγρά και τα κρεμμύδια έχουν. Οπότε όταν το αφήνουμε να σιγοψηθεί θα κατεβάσει κι άλλα. Ωραία. Και δεν χρησιμοποιώ. Δηλαδή το μόνο νεράκι που χρησιμοποιώ είναι ανακατεύω το καλτέρ.
Θα το σκεπάσω λίγο. Λοιπόν, σκέπασε εσύ αυτό να ξεσκεπάσω. Δείτε τώρα πώς ανακάτεψε. Και στο τέλος. Έπιασε από εδώ και έκανε αυτό. Λοιπόν, εγώ θα στο τέλος μπαίνει η Δάφνη. Στο τέλος θα βάλω τη Δάφνη. Είναι η τελευταία πινελιά που δίνει πάντα στο στιφάδο άρωμα η Δάφνη. Εγώ χρησιμοποιώ κυξίδι πάντα στο στιφάδο. Λίγο, μια ιδέα. Λίγο, δύο-τρεις κουταλιές. Ωραία. Δύο-τρεις κουταλιές. Λοιπόν, βάλε βάζω δύο-τρία φύλλα δάφνης. Ωραία. Είναι και μεγάλο αυτό. Και θα βάλω... Το ξύδι γιατί το βάζεις? Όπως το κρασί, του δίνει μια άλλη γεύση, μια ιδιαίτερη στο στιφάδο. Αυτό το μυστικό δεν το ήξερα. Ναι. Και κρατάει και περισσότερο στο τέλος, επειδή το βάζω, κρατάει το άρωμά του. Εδώ μεταξύ, με όλα αυτά που πέφτουν, κάθε φορά που ανοίγει το καπάκι, μυρίζει, είναι... Ναι. Λοιπόν. Τώρα είναι έτοιμο, το αφήνουμε. Και τώρα, νταντάν, το θαύμα. Δείτε το έτοιμο που έφερα από το σπίτι της. Πάω να σου φέρω και ένα κυριλέ πιάτο για να φτιάξεις, για να σερβίρεις και να κάνουν πλάνα, και θα φέρω και ένα άλλο για να τρώω εγώ. Λοιπόν, κάτσε να απομακρύνω αυτά εδώ. Να σε βοηθήσω εδώ. Στήσε εδώ το πιάτο σου. Και τώρα θα δουν και οι φίλες βήμα-βήμα τη συνταγή σου. Τι υλικά χρειάζονται για να κάνουν ένα μοναδικό στιφάδο. Και βλέπετε, ένα κουνέλι κομμένο σε μερίδες. Αν δεν ξέρετε να το κόψετε, ζητήστε από τον κρεοπόλη της γειτονιάς. Ένα φλιτζάνι του τσαγιού ελαιόλαδο. 2 κιλά κρεμμύδια. Αν είναι μεγάλα, κόψτε το στα 4. 3 φλιτζάνια του τσαγιού φρέσκες όριμες κόκκινες ντομάτες. Ένα κουταλάκι της σούπας ντοματοπελτέ, αραιωμένο σε λίγο νεράκι. Ένα ποτήρι του νερού λευκό ξηρό κρασί. Μία πρέζα ζάχαρη. 3 με 4 μεγάλα δαφνόφυλλα. Μισό κουταλιά του γλυκού μπαχάρι. 3-4 κουταλιές της σούπας ξύδι στο τέλος. Αλάτι, πιπέρι, κανέλα σε κόκκους. Το στολίζει και το πιάτο, βάζει τα φύλλα της Δάφνης. Άμα είναι μερακλής ο άνθρωπος. Τώρα πάει για δοκιμή. Τώρα αυτό θα το στολίσουμε και θα το βάλουμε εδώ να το δείχνουμε, για να μην δείχνουμε εμένα που θα τρώω. Κάτσε να το κάνουμε. Λοιπόν, να το σκουπίσουμε λίγο. Ναι. Συνταγές μαγειρικής βλέπεις την τηλεόραση? Πάρα πολλές, και κάνω και πάρα πολλές. Είναι από τα αγαπημένα μου χόμπι η μαγειρική και η ζαχαροπλαστική. Εάν δεν. Θα άλλαζα πολύ εύκολα το επάγγελμά μου αυτό. Είσαι εργαζόμενη? Είμαι νηπιαγωγός. Α, αυτό δεν το ρώτησα. Και προλαβαίνεις και μαγειρεύεις κιόλας. Προλαβαίνω. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα παίρνω ένα πιάτο για μένα. Θέλεις να δοκιμάσεις από το φαΐ που έκανες ή το έχεις δοκιμάσει? Το έχω δοκιμάσει. Λοιπόν. Πρέπει να σε ευχαριστήσω θερμά. Ήταν χαρά που ήρθες εδώ και ξεδίπλωσες τα ταλέντα σου. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ που μας δώσατε αυτή την ευκαιρία. Κυρία νηπιαγωγέ, θέλω να δοκιμάσω το φαγάκι σου. Θέλω να ευχαριστήσω και τα παιδιά που ήταν πίσω από τις κάμερες και όλους εσάς που υπομονετικά κάθεστε και βλέπετε καλό μεσημέρι κάθε μέρα, που στέλνετε μηνύματα και μας λέτε ότι μας αγαπάτε και μας υποστηρίζετε. Φιλιά στη φίλη μου την Ανδριανή, που σίγουρα θα λιγουρεύεται στη Φάδο. Καλό απόγευμα και ένα ακόμη καλύτερο βράδυ.